Ο πρώτος αγώνας στην ημιτελική φάση του κυπέλου, η ρεβάνς στις 14 Απριλίου και η πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με έναν πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τον Ντανιέλ Μπατίστα. Κόπηκε όμως, βγήκε από την άμυνα θετικά ο Μανολάς, από τον Μπατίστα κέρδισε την μπάλα, έκανε το ταχουνάκι, ωραίο συνδυασμός, το σουτ, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, το σουτ από τον Καραπιάλη, ο Μίνους σε κόρνερ. Ο Σαββίδης στην εκτέλεση του κόρνερ, είναι καλοτραβηγμένο, από μάκρυνα η αμυντική. Τρέχει ο Τσαλουχίδης, αλλά η μπάλα έχει κυλήσει πλάγιο out. Ο Δημητριάδης δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και πάλι ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο, έφυγε ο Μπατίστα ωραία από τα δεξιά. Τρέχει να καλύψει το κενό ο Καραγιάννης. Να, ο Μπατίστα που έκανε μια ωραία ενέργεια, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Από μάκρυνο ο Μητρόπουλος που είχε πιστοχωρήσει. Σιαντάκης, Μαυρομάτης. Άνοιγμα προς τη θέση του μέσα δεξιά, εκεί που ο Παχατουρίδης έκανε την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να κάνει όμως και δεύτερη κεφαλιά ο Καραπιάλης. Μπατίστα που γύρισε πάρα πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα, γλίστρησε και να η ταχύτατη αντεπίθεση με τον Σαβέσκι, έγινε το λάθος, βγαίνει ο Ταλικριάδης και μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια καθώς καραδοκούσε ο Βασίλης Δημητριάδης. Να η πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Μπατίστα με αντίπαλο τον Καραγιάννη. Κέρδισε την μπάλα ο Πορτογάλος που συνεχίζει την προσπάθεια, πεισματάρης, μπήκε στην περιοχή και τελικά ο διαιτητής ο κύριος Βοριάς δείχνει το σημείο του κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Μιτσιμπόνα. Κατέληξε out. Ο Σαββίδης στην εκτέλεση με αρκετό φάλτσο βγήκε ο Μίνου. Έδιωξε με γροθιές. Καραπιάλης κοντρόλαρε με το στήθος. Έδιωξε ένα αμυντική της ΑΕΚ. Μπάλα χτύπησε και στο σώμα του Μητρόπουλου. Έγινε τελικά το λάθος. Ο Καραπιάλης στην παράλληλη σέντρα. Ο Προτάσοφ στην περιοχή προσπαθεί και την τελευταία στιγμή έρχεται θετικά ο Αγορογιάννης και βγάζει την μπάλα corner. Εκτελείται το πλάγιο με στόχο το κεφάλι του Μπατίστα. Η μπάλα έφτασε στον Καραπιάλη. Άνοιγμα προς τα δεξιά. Έγινε η σέντρα από τον Παχατουρίδη. Ο Μίνου και ο Τσαλουχίδης στην αέρια μονομαχία. Ο Σαββίδης κέρδισε την μπάλα και τελικά καταλήγει out την μπάλα. Μπατίστα κέρδισε με πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα. Εξεχύνεται από τα δεξιά. Έγινε η σέντρα με στόχο τον Καραπιάλη. Κεφαλιά πάσα για τον Προτάσοφ. Από μάκρυ όμως ο Παπαδόπουλος. Αγορογιάννης. Σιαντάκη στην κεφαλιά. Μπάλα για αρκετή ώρα στον αέρα. Κάποιες κόντρες. Ευνοείται ο Καραπιάλης που κάνει και μια ωραία προσποίηση. Θέλει ένα στήριγμα. Προωθείται ο Σιαντάκης. Έγινε η σέντρα. Δεν υπήρχε παίκτης εκεί. Ο Αγορογιάννης στην εκτέλεση του φάουλ, η μπάλα πήρε ύψος, ο Μητρόπουλος στην κεφαλιά. Δημητριάδης έξυπνα για τον Κοπιτσίο, ο Μιτσιμπόνα στην τελευταία στιγμή απομάκρυνε. Τρέχει ο Τσιαντάκης που κοντρόλαρε. Άνοιγμα για τον Καραπιάλη, αυτός αμέσως για τον Σαββίδη. Δεν μπορούσαν να συνδυαστούν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού με συγχωρείτε. Αλεξανδρής έκανε το λάθος. Κέρδισε ο Κοπιτσής μια κόντρα. Άρα τελικά η μπάλα καταλήγει out. Ο Καραταΐδης για τον Σαββέσκι, ο Μιτσιμπόνας έδιωξε λανθασμένα. Παχατουρίδης, Μιτσιμπόνας. Τελικά ο παίκτης του Ολυμπιακού βρήκε τον τρόπο να απομακρύνει. Καθώς είχαν μπει στη μάχη και ο Δημητριάδης αλλά και ο Σαββέσκι. Έχει προωθηθεί και ο Μανολάς αλλά και ο Παπαδόπουλος. Ο Ταλικριάδης βγήκε και μπλόκαρε εύκολα την μπάλα. Έκανε το βολέ. Καραγιάννης και Καραπιάλης στην αέρια μονομαχία. Σταματής. Μανολάς. Ο Μπατίστα μπήκε στη μάχη, κέρδισε την μπάλα. Σαββίδης. Για τον Μπατίστα που έφυγε. Να η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τελικά βγήκε ο Μίνου και μπλόκαρε καθώς υπήρχε και μαρκάρισμα από τον Καραγιάννη που ήταν ο τελευταίος. Αγορογιάννη Σαββέσκι. Προωθεί τον Κοπιτσής. Ωραία προσπάθεια του Τόνι Σαββέσκι. Που ελίσσεται, έβγαλε μια πολύ έξυπνη σέντρο, Αλεξανδρής στην περιοχή και τελικά οι παίκτες της ΑΕΚ ζητάνε πέναλτι σε αυτό το μαρκάρισμα του Παχατουρίδη στον Αλεξανδρή. Με την ΑΕΚ στη σέντρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Καραγκεζόπουλος που έχει πάρει τη θέση του σταματή. Βαλιά προς τη θέση του μέσα δεξιά, εκεί που ελέγχει ο Δημητριάδης, ωραία πάσα για τον Μητρόπουλο, βγήκε γρήγορα από την άμυνα, ο Τσαλουχίδης έκοψε. Και Αντάκης.
Παχατουρίδης. Σιαντάκης. Παχατουρίδης. Μητσιμπόνας. Προωθείται. Έγινε παλιά για ποιον. Έχει ήταν μόνο Μίνου. Και πάλι πάσα για τον Μπατίστα. Μαρκάρει ο Καραγιάννης. Πάντα ο Μπατίστα. Έκανε ωραία κίνηση. Άφησε στο Σαββίδη που είναι στην περιοχή. Καθυστέρησε να σουτάρει. Να μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με δημιουργό τον Ρεξάτο, τον Ντανιέλ Μπατίστα. Μαυρομάτης έκανε πολύ ωραία κίνηση. Πάσα στον Καραπιάλη που είναι σε καλή θέση για σου. Το πραγματοποιεί. Ίσως να είναι η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Αλεξανδρής. Αντίπαλο τον Παχατουρίδη. Κέρδισε με πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα. Ο Αλεξανδρής που ξεκίνεται από τα αριστερά, προωθεί το Σαβεύσκι, έκανε ωραία ενέργεια ο Σαβεύσκι, πήγε προς τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα, μπήκε στη μάχη ο Δημητριάδης, αλλά ο Ταλικριάδης έπεσε και μπλόκαρε. Έγινε η σέντρα από μάκρυναν εύκολα η αμυνόμενη, συγκεκριμένα ο Μητρόπουλος. Μπατίστα έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια, αλλά δεν είχε συνέχεια. Άνοιγμα προς τα δεξιά, δεν υπάρχει offside, το Παχατουρίδης πήρε την μπάλα με το κεφάλι. Έκανε την παράλληλη σέντρα, ο Μητρόπουλος που είχε γυρίσει πίσω έδιωξε. Καραγιάννης απομάκρυνε ακόμα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και πιέζει. Καραπιάλης. Αντικανονικό το μαρκάρισμα από τον Καραγιάννη και νέο φάουλ. Παχατουρίδης στην εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που ήταν μόνο ο Μίνου. Έγινε η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω. Τσαλουχίδης, νέα κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα από το Σαββίδη. Μια μεγάλη ευκαιρία. Κόντρες η μπάλα τελικά και πάλι στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και βέβαια είχαν την τύχη με το μέρος τους οι παίκτες της ΑΕΚ σε αυτή τη φάση. Τον Παχατουρίδη, άνοιγμα για τον Τσιαντάκη, ο Ολυμπιακός γίνεται με την πάροδο του χρόνου πιο επιθετικός. Έγινε η σέντρα, βγήκε ο Μίνου και μπλόκαρε. Να η ταχύτατη αντεπίθεση, δεν υπάρχει offside, ο Αλεξανδρής στο κοπιτσί. Η παλιά αμέσως για τον Δημητριάδη, η μπάλα πέρασε και τελικά έγινε την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε από πίσω ο Καραταΐδης. Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση, ενώ συμπληρώσαμε 65 λεπτά παιχνιδιού. Σαββίδη στην εκτέλεση του κόρνερ, είναι καλοτραβηγμένο, πέρασε η μπάλα από πολλούς, έφτασε τον Τζαλουχίδη που έκανε την πάσα, Βάιτς στο σούτ, την μπαλάουτ. Αγορογιάννης δεν μπόρεσε να κόψει τον Τσιαντάκη, που έκανε την ωραία σέντρα, ο Βάιτς στην κεφαλιά πάσα για τον Μπατίστα, που καθυστέρησε, μπερδεύτηκε και έχασε την κλασικότερη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Η Τσιμπούνας. Ωραία παλιά για τον Παχατουρίδη. Δεν υπάρχει offside από τα πλάγια ο Παχατουρίδης. Παράλληλη σέντρα, πέρασε η μπάλα. Ο Βαΐτσης το σούτ. Να η χρυσή αλλαγή. Η χρυσή αλλαγή του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Βαΐτσης βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ και με ένα ωραίο σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αντώνη Μίνου. Και κυριολεκτικά το στάδιο Καραϊσκάκη φλέγεται από τις ιαχές των οπαδών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι που προηγούνται 1-0 με γκολ του Γιώργου Βαΐτση στο 74ο λεπτό. Σαββίδης στο κόρνερ, είναι καλοτραβηγμένο, ο Καραγιαζόπουλος απομάκρυνε, έγινε το σούτ, δυνατό σούτ, η μπαλακόντραρε και τελικά καταλήγει κόρνερ. Μπαλακόντραρε στον Παπαδόπουλο μετά από το σούτ του Λιτόφτσενκο.